τα εκλογικά τμήματα. Μάλιστα. Κάτω από δύο μονάδες διαφορά, 1,8. Ο κύριος Κουμουτσάκος 14. Ο Παναγιώτερος πάει στο 11,1. 11, έτσι. 9 με 11, είπαμε, πάτησε το 11. Και ο κύριος Παφίλης είναι σχεδόν στο 11 με 10,7. Ο κύριος Χαϊκάλης 7,2 και ο κύριος Τζίμερος στο 3%. Μάλιστα. Να συνεχίσουμε. Κεντρική Μακεδονία, ο κύριος Τζιτζικώστας προηγείται με άνεση, είναι 32,6%. Όμως, έτσι. Ακολουθεί ο κύριος Ιωαννίδης με 18,9%, η κυρία Χαραλαμπίδου του ΣΥΡΙΖΑ με 11,6%. Και εδώ βλέπουμε τη Χρυσή Αυγή. Εδώ η Λία είναι Κράμερ εναντίον Κράμερ, έτσι. Ναι, εδώ είναι Κράμερ εναντίον Κράμερ, αλλά με σαφές προβάδισμα για τον κύριο Τζιτζικώστα. Και εδώ βλέπουμε τη Χρυσή Αυγή στο 8,7%. Να σταθούμε λίγο πίσω. Πού τι θέλουμε να δούμε. Μας φέρνετε πάλι την Κεντρική Μακεδονία. Χρυσή Αυγή, μάλιστα, 8,7%. Ο κύριος Μπόλερς 8,4% και ο κύριος Γιώγος του ΚΚΕ 7,9%. Κυρία Παυλίδου είναι, ας πούμε, ελιά. Η κυρία Παυλίδου είναι η μόνη η οποία κατέβηκε με την ομπρέλα της ελιάς. Ναι, προερχόταν από τις 58. Ή άλλος. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Προηγείται ο κύριος Παυλίδης που υποστηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία με 34%. Ο κύριος Γιαννακίδης ο νυν περιφερειάρχης, ο κύριος Γιαννακίδης είναι πίσω. Είναι στο 27,4% και ο κύριος Μορφίδης του ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 11,4%. Ο κύριος Τέρενς Κουίκ, τον ξέρουμε ανεξάρτητα, είναι 8,8%. Αυτό είναι ψηλό ποσοστό όμως, έτσι. Ναι, για τις σημερινές επιδόσεις των εξαρτήτων Ελλήνων. Είναι ψηλό ποσοστό. Και ο κύριος Κουίκ έχει μια ειδική σχέση με αυτή την περιφέρεια, έτσι. Και εδώ ο υποψήφιος της Χρυσής Αυγής, ο κύριος Κιτσόπουλος, είναι στο 6,3%. Ο κύριος Τρέλης του ΚΚΕ 5,5%. Στην Δυτική Μακεδονία θα έχουμε ένα δεύτερο γύρο ανάμεσα στον σημερινό περιφερειάρχη και τον κύριο Καρυπίδη. Ναι. Παρολίγων υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός που καρατομήθηκε και κατεβαίνει ως ανεξάρτητος. Κατέβηκε ως ανεξάρτητος και συγκεντρώνει 29,5%. Μάλιστα. Η κυρία Ζεμπιλιάδου που είναι Δημάρ και Πασόκ είναι στο 11,1%. Ο κύριος Μουμουλίδης ο σκηνοθέτης του ΣΥΡΙΖΑ 10,9%. Το ΚΚΕ τον κύριο Β' 6,7%. Και εδώ η Χρυσή Αυγή στο 4,4%. Να συνεχίσουμε. Στην Ήπειρο ο κύριος Καχρημάνης χάνει μάλλον οριακά την εκλογή από τον πρώτο γύρο, όπως φαινόταν, ο σημερινός περιφερειάρχης. Όμως μπαίνει στο 49,5%. Η υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ στο δεύτερο γύρο. Στο δεύτερο γύρο μπαίνει η υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μάλιστα πραγματοποιεί και ένα ποσοστό σαφώς περίπου στο ποσοστό του Ιουνίου. Θα μπορούσα να πούμε ότι είναι μια δυναμική υποψηφία. Ενώ σε όλα τα άλλα που έχουμε δει, τα ποσοστά είναι κάτω από το Ιούνιο. Είναι εδώ η καλύτερη επίδοση του ΣΥΡΙΖΑ, η υποψηφία του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το 2012. Συγκριτικά. Ο κύριος Ζάψας που είναι κοινός υποψήφιος Πασόκ και Δημάρ, προέρχεται από τη Δημάρ, παίρνει 10,7. Η κυρία Τσουμάνη του ΚΚΕ 8,2. Και εδώ ένα 4% για τη Χρυσή Αυγή. Να συνεχίσουμε. Να δούμε την επόμενη. Θεσσαλία, ωραία. Θεσσαλία, ο κύριος Αγοραστός, ο σημερινός περιφερειάρχης, προηγείται με 43,7. Ο κοινός υποψήφιος Πασόκ Δημάρ, ο κύριος Τσιλιμίγκας, έρχεται δεύτερος με 16,5. Αυτό αφήνοντας είναι εκτός. Ναι, γιατί εκτός, η κυρία Διώτη θεωρείται πολύ ισχυρή υποψηφιότητα, με δυναμική. Η υποψηφιότητα του κυρίου Τσιλιμάγκα ήταν ισχυρή υποψηφιότητα. Ήταν επίσης, ναι. Ήταν επίσης ισχυρή. Κυρία Αλλά Διώτη, με βάση τα ποσοστά που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλία, υπολόγιζε κανείς ότι η κυρία Διώτη θα είναι στο δεύτερο γύρο. Το ποσοστό της κυρίας Διώτη είναι κατώτερο από το ποσοστό του Μαΐου. Του Μαΐου. Είναι κατώτερο από το ποσοστό, ένα 15% που είχε πάρει το Μάιο. Είναι και το κουκουέ ψηλά εδώ βλέπω. Εδώ είναι ο κύριος Μούτας, ο οποίος ήταν και πρώην βουλευτής και ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής και πρώην υποψήφιος περιφερειάρχης. Ποιος είπε Θεός, εσύ είπες Θεός, εσύ είπες Θεός. Λίγο πίσω στη Θεσσαλία. Πάμε ξανά στη Θεσσαλία, γιατί δεν έχουμε όλες. Ο κύριος Ηλιόπουλος, που αν δεν κάνω λάθος, είναι κρατούμενος. Ως κρατούμενος παίρνει 7%. Η κυρία Χρυσοβελώνη των Ανεξάρτητων Ελλήνων 4,9% και ο οικολόγος κύριος Πουτσιάκας 2,5%. Να προχωρήσουμε. Πάμε στην Ιόνια. Επόμενη. Ναι. Στα Ιόνια προηγείται, αλλά με ελάχιστη διαφορά, ο κύριος Γαλιατσάτος του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα έχουμε δύο περιφέρειες που προηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αττική και Ιόνια. Αττική και Ιόνια.
Τρίτη έρχεται. Τα οποία τα Ιόνια δεν τα είχε στους υπολογισμούς τους αρχικούς. Ναι, εδώ ήταν τα Ιόνια προκύψανε γιατί είναι διασπασμένες οι υποψηφιότητες και της νέας προερχόμενης από τη Νέα Δημοκρατία και οι προερχόμενοι από τον κεντροαριστερό χώρο, ας πούμε, Πασόκ Δήμαρ. Δηλαδή, ο κύριος Σπύρου που είναι ο σημερινός περιφερειάρχης, έρχεται δεύτερος με μικρή διαφορά 21,1. Η κυρία Γκερέκου μένει τρίτη. Με έναν αντάρτη που είναι ο κύριος Καλούδης. Που είναι ο κύριος Καλούδης, εδώ είναι κίτρινος, αλλά στην πραγματικότητα είναι πρώην πράσινο, με 11,5%. Όχι, είχε κατέβει και στις προηγούμενες εκλογές ως αντάρτης. Κατέβει ως αντάρτης Πασόκ τότε, ναι. Ο κύριος Βουλής του ΚΚΕ έχει ένα καλό ποσοστό 10,9%. Ο δεύτερος προερχόμενος από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, πρώην βουλευτής, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Δεσύλλας, ναι, με 5,2. Και πάλι εδώ ένα 5,1% για τη Χρυσή Αυγή, το οποίο, εντάξει, είναι... Δυτική Ελλάδα, εδώ έχει ενδιαφέρον. Εδώ προηγείται ο προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ εκλεγμένος περιφερειάρχης το 2010, ο κύριος Κατσιφάρας, με 22,6. Αλλά δεύτερος είναι ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Χατζηλάμπρου δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να μπαίνει στον δεύτερο γύρο. Το 16,6%, το οποίο επίσης είναι χαμηλότερο από το ποσοστό του Μαΐου, που ήταν 18%. Όχι, από του Μαΐου, όχι από του Μαΐου. Έχει σημασία το ποσοστό του Κατσιφάρα, το οποίο είναι κατά γνώμη πολύ υψηλό, διότι... Πρόσεξε, όμως εδώ, Ηλία, πρέπει να πούμε το εξής, ότι και ο κύριος Σόκος και ο κύριος Ζαφυρόπουλος προέρχονται από το χώρο του Πασόκ. Ο κύριος Σόκος ήταν υποψήφιος με την υποστήριξη της Δημάρ, πρώην δήμαρχος Αγρινίου, και παίρνει 13%. Ήταν και νομάρχης. Και νομάρχης του Λαγιονανίου. Αυτό μπορεί να λέει κάποια πράγματα. Μπορεί. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, μπορεί να λέει κάποια πράγματα για το δεύτερο γύρο. Πάμε. Ναι, έχει πολλά για το δεύτερο γύρο. Και ο Καραθανασόπουλος, βουλευτής του ΚΚΕ, είναι στο 8,5%. Και εδώ έχουμε ένα 7,9, παρακαλώ, για τη Χρυσή Αυγή με τον κύριο Ρίγα. Η Χρυσή Αυγή έχει μια πανελλαδική καταγραφή, η οποία είναι ψηλή. Μπορείς να μας πεις περίπου που κινείται? Όχι παντού. Είναι ακόμη και με την έλλειψη του Βορείου Αιγαίου, είναι στο 8%. Δηλαδή πάνω από το ποσοστό του Βορείου Αιγαίου, να εξηγήσουμε, δεν έχει υποψήφιο στο Βορείο Αιγαίο. Πάμε λίγο γρήγορα. Στη Στερεά Ελλάδα είναι πρώτος ο κύριος Μπακογιάννης με 42,5%. Ακολουθεί ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αποστόλου, με 19,3%. Και τρίτος είναι ο κ. Γιαννόπουλος, που είναι αντάρτης της Νέας Δημοκρατίας, με 14,3%. Και βλέπουμε πάλι τη Χρυσή Αυγή στο 8,8%. Μαρίνος, Κουκουέ και λοιπά. Πάμε τώρα Πελοπόννησο, Τατούλη 43%, Βουδούρης 16,4%. Άρα οριστικοποιείται η συμμετοχή του κ. Βουδούρης στο δεύτερο γύρο με απόσταση από τον πρώτο. Ο Δέρες τρίτος, Δολτσινιάδης, είναι ο Χρυσή Αυγή Δολτσινιάδης. 9,4%. Και εγώ Δίκας Κουκουέ, ο κ. Μανώλης ο Ανεξάρτητος 5,1%. Βόρειο Αιγαίο, Καλογύρου Χριστιάνα, Γιακαλής Αθανάσιο, Ενεργεία Περιφερειάρχης. Κυρίτσα Γλαία τρίτη. Όρακας Πιλάνης, Μπάλας. Πάμε παρακάτω. Νότιο Αιγαίο. Χατζημάρκος Γιώργος και Μαχαιρίδης Ιωάννης, από... Ενεργεία Περιφερειάτης. Ο Χατζημάρκος είναι ο υποψήφιος που υποστηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Περνέτος ήταν μια ισχυρή υποψηφιότητα από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ βλέπουμε ότι μπορεί να μείνει... Το 18%. Μένει με μεγάλη διαφορά. Είναι εκτός δεύτερου γύρου. Με μεγάλη διαφορά. Και ακόμα και η Χρυσή Αυγή εδώ έχει ένα 6,2%. Και τελειώνουμε με την Κρήτη. Εδώ πρέπει να πούμε πολλά. Είναι ο κύριος Κριτσοτάκης. Έτσι, λοιπόν, ο οποίος είναι εκτός δεύτερου γύρου. Βεβαίως. Εντάξει, με το ΣΥΡΙΖΑ, να υπενθυμίσουμε, το είπαμε και στη διάρκεια της βραδιάς. Όχι, ότι είναι, η Κρήτη είναι η πιο καλή περιφέρεια για το ΣΥΡΙΖΑ. Στην Ελλάδα. Ναι. Στην Ελλάδα, με βάση τις εκλογές του 2012. Απλώς για να πούμε και κάτι, είναι πάνω από το ποσοστό του Μαΐου ο κύριος Κατσατάκης. Εδώ, Ηλία, είναι εδώ που αρνήθηκε να είναι υποψήφιος ο κύριος Σταθάκης. Ναι. Αυτό ήξερε ο κ. Σταθάκης, εγώ δεν κατέβηκε, νομίζω. Όχι. Ο κ. Σταθάκης ήταν υποψήφιος στις προηγούμενες εκλογές. Εγώ νομίζω το ξέρω, ο κ. Σταθάκης, γι' αυτό δεν κατέβηκε. Δεν είμαι σίγουρος ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα ήταν ο κ. Σταθάκης υποψήφιος. Ο κ. Σταθάκης θα είναι ευκολορμήν αυτό τη Κρήτη, αν μου επιτρέπετε. Τι λέτε, κύριε Γραμματικάκη? Το αποτέλεσμα της Κρήτης είναι πολύ εύκολα ερμηνεύσιμο. Πώς? Για πέστε μας, λοιπόν.